Εδώ είμαστε καλά μου φιλαράκια, 49 λεπτά μετά τις 10. Ραδιοφωνική Golden Rules, 28η ραδιοφωνική σεζόν. Μη με ρωτάτε ποιος αριθμός συνέντευξης είναι αυτή που ακολουθεί. Μέσα στα χρόνια έχω πάψει να μετράω. Απλά χθες κοιτούσα λίγο τους αριθμούς, λίγο τα νούμερα. Από τότε που άνοιξε το goldenrules.gr μόνο, δηλαδή το τελευταίο 7μηνο, μετράμε πάνω από 40. Καλά, εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει. 302 reviews ελληνικών συγκροτημάτων, παιδιά, μέσα σε 7 μήνες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί έξω στις πόλεις, τι γίνεται εκεί έξω σε κάθε γειτονιά. Ένας κυριολεκτικός καλλιτεχνικός οργασμός. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ανοίξουμε μεγαλύτερη αγκαλιά, μεγαλύτερες φτερούγες για να αγκαλιάσουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία καθημερινά δημιουργούν. Τόσο μάλιστα δυνατή είναι η προσπάθεια που καμιά φορά αδικούμε εδώ τα δικά μας παιδιά της πόλης. Αυτή για παράδειγμα η συνέντευξη έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο με όλα αυτά που έγιναν, με το φεστιβάλ, με τους Rage, με όλες οι υπόλοιπες συγχωρέστε με κυκλοφορίες, αφήσαμε πίσω ένα άλμπουμ κόσμημα κυριολεκτικά για την βολιώτικη σκηνή. Και αυτό διότι η έδρα της μπάντας είναι εδώ στο Βόλο. Και αναφέρομαι στους Fading Echoes, φίλες και φίλοι, η οποία μπάντα βέβαια έχει τεράστιες ιδιαιτερότητες και θα εξηγηθώ. Όταν ξέρετε έπιασα το δελτίο τύπου της κυκλοφορίας στα χέρια μου, πήγα αρκετά πίσω στο χρόνο. Μπορεί μπάντα να είναι του Δημήτρη του Στρατίκη. Ο οποίος βέβαια προέρχεται από τους Belief, επίσης βολιώτικο συγκρότημα, που έχει πατήσει βέβαια και το πόδι του στο σανίδι του Golden Art Festival. Εκτός από τον Βασίλη τον Σαρού που παίζει και στους Stormbringer, πρώην Human Genome. Εκτός από τον Πέτρο τον Μπρίντεζη που παίζει βεβαίως στους After Image και στους Serpent Lord. Στο άλμπουμ υπήρχαν οι συμμετοχές του Δημήτρη του Πολίτη. Κιθαρίστα των θρυλικών Rafferty Rules, με πήγε πάρα πολύ πίσω ο χρόνος. Αλλά και του Νικολάκη του Βελέτζα, drummer επίσης των Rafferty Rules, μετέπειτα Lucifer's Child και Keostar. Ένα τέλος πάντων άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το οποίο ήταν, θα έλεγε κανείς, ένα all star, μια dream team, και που είχα έτσι μεγάλη περιέργεια να το ακούσω. Υπήρχε μέσα και η συμμετοχή του τεράστιου Ζακ Στίβεν, των τεράστιων Σάββατατζ. Βέβαια το άκουσε πριν από μένα ο Θέμης ο Ευθυμίου, όπου κατέγραψε μια καταπληκτική παρουσίαση στο goldenrules.gr. Τόσο καταπληκτική που χιλιοαντιγράφτηκε. Ακόμα και ολόκληρες φράσεις αντέγραψαν. Δεν πειράζει όμως. Ο Θέμης πάντοτε δείχνει το δρόμο σε αυτά τα μουσικά ηχοτόπια, τα prog. Αλλά μην τα λέω μόνος μου. Ποιοι είναι οι Fading Echoes, πώς δημιουργήθηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα,
Γιατί διάβασα στο τιζεράκι το post που ανέβασε η μπάντα ότι έχει να βγάλει και ειδήσεις σήμερα. Θα τα συζητήσουμε με τον ιδρυτή του συγκροτήματος, ο οποίος αποτελεί και την φωνή του συγκροτήματος αλλά και τον μπάσο του συγκροτήματος, δηλαδή τον Δημήτρη τον Στρατήγη, τον οποίο καλησπερίζω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη μου, καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την υπέροχη εισαγωγή. Να σε καλά. Καλά, δεν είπα και κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εντάξει, μέσα στο άλμπουμ υπήρχε πραγματικά η μισηβολιώτικη σκηνή. Και εντάξει, πήγαμε αρκετά χρόνια πίσω. Έτσι, Δημήτρης Πολίτης, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες, δεν θα πω στο Βόλο, γιατί θα είναι κουτό. Δεν θα πω στην Ελλάδα, γιατί θα είναι επίσης κουτό. Θα πω ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στην Ευρώπη, αντικειμενικά ο Δημήτρης, έτσι. Και ο Νίκος, βέβαια, ένας από τους καλύτερους ντράμερ της χώρας μας. Πάμε λοιπόν να μου εξηγήσεις καταρχάς τι είναι η Fading Echoes. Είναι ένα όχημα καλλιτεχνικό το οποίο πώς προέκυψε? Η μπάντα υπάρχει πολλά χρόνια. Ήταν ουσιαστικά στο σκοτάδι για πολλά χρόνια, περίπου 10 χρόνια. Όπου αφετηρία είχε το Βασίλη το Σάρου στα πλήκτρα. Drums τότε είχαμε συνιδρυτή τον Κώστα τον Αναγνώστο, γνωστό ηχολήπτη στο Βόλο, ένα φίλο τον Μιχάλη τον Κουντή στην κιθάρα, και μαζί βρεθήκαμε με την αγάπη μας για το μελωδικό metal. Ξεκινήσαμε όπως οι περισσότερες μπάντες με διασκευές κλπ. Και καταλήξαμε να αρχίσουμε να γράφουμε σιγά σιγά τα δικά μας τα τραγούδια. Υπήρξαν μεγάλα κενά, τεράστια κενά, λόγω δυσκολίας του να βρούμε τα κατάλληλα άτομα να φτιάξουμε μία πεντάδα. Μετά ο Μιχάλης μετακόμισε, μετά ο Κώστας σταμάτησε, μετά είχαμε λίγο COVID. Όλα πήγανε λίγο πίσω και γι' αυτό για χρόνια δουλεύονταν τα πράγματα σιωπηλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Τελικώς, τι βρήκε στην άκρη σου? Ήταν και απαιτητικό, ναι. Ήταν και απαιτητικό το υλικό. Παρόλες τις δυσκολίες. Δεν μπορούσε να το παίξει. Είναι... έτσι. Αυτό ναι, όχι. Ήταν ένας βασικός λόγος που δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα τα μέλη μας. Γιατί είχαν μια παικτική απέτηση την οποία δεν μπορούσε να παιχτεί από οποιονδήποτε. Σωστό. Λοιπόν, η μπάντα ξεκίνησε με συνθέσεις απλωμένα χρονικά. Την ιδέα για τη θεματολογία του άλμπουμ, το οποίο είναι concept να πούμε, για τα 5 στάδια του πένθους, the 5 stages of grief όπως ονομάζονται, την είχε ο κυρίστας μας τότε, ο Μιχάλης Γκουντής, και συνέπεσε με προσωπική απώλεια. Οπότε ουσιαστικά ο δίσκος είναι μια προσωπική βιογραφία που χάσαμε τον πατέρα μου το 2018. Και αντί να τα γράψω σε ένα βιβλίο, τα έγραψα σε μουσική ουσιαστικά. Και είναι αυτό. Είναι η ιστορία ενός ήρωα ο οποίος έχει πάθει ένα τραυματικό συμβάν. Και το κάθε τραγούδι οδηγεί τον ακροατή στο να βιώσει και αυτός αυτό το γεγονός, ξεκινώντας στα 5 στάδια της θλίψης, όπως τα περιγράφει η βιβλιογραφία, από την άρνηση, το θυμό, διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και τέλος την αποδοχή. Άρα λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ένα άλμπουμ καθαρά αυτοβιογραφικό, έτσι. Καθαρά. Προσωπικά εμένα πάντοτε με εντυπωσίαζαν αυτά τα άλμπουμ, διότι μέσα από αυτά εκπορεύεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, γίνεται ακριβώς το όχημα για να εκφράσεις, να εκφραστείς ελεύθερα μέσω της τέχνης, να ξορκίσεις, να λυτρωθείς, να και συνήθως αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν αριστουργήματα, έτσι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Για συνέχισε το. Συμπληρώνεται ο δίσκος με άλλα 3 τραγούδια. Το First Step Forward, που είναι ουσιαστικά η επόμενη μέρα μετά από τη συνειδητοποίηση, που είναι ενδεχομένως και το αγαπημένο του κόσμου από ό,τι έχουμε καταλάβει. Το Rumination είναι ένα επικό κομμάτι 7,5 λεπτών,
το οποίο κατ' εμέ είναι το πληρέστερο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει τι, είναι, τι σημαίνει Fading Echoes, πρέπει να ακούσει αυτό το τραγούδι. Και στο τέλος το Final Act, που είναι ουσιαστικά το μόνο που έχει με ένα τόνο αισιοδοξίας μέσα και κοιτώντας την επόμενη μέρα με ένα πιο αισιόδοξο μάτι. Mm-hmm. Συμπληρώνουμε λοιπόν τα 8 κομμάτια σε αυτό το δίσκο, το πρώτο μας δίσκο, στα 48 λεπτά διάρκειας, όπου είναι, όπως το είπες, είναι μια κατάθεση ψυχής και προσωπικής και των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν και μουσικά και προσωπικά στην όλη πορεία αυτή. Αυτά περί του δίσκου. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταφέρατε, συνθέσατε, συγγράψατε και έφτασε η ώρα να μπείτε στο στούντιο, να ηχογραφήσετε, να κάνετε μίξη, να κάνετε μάστερ. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά, οφείλω να ομολογήσω. Βάλε μας λίγο στο mood της προετοιμασίας του δίσκου, με ποιους ανθρώπους συνεργαστήκατε, πού έγινε η δουλίτσα, από ποιους ανθρώπους κτλ. Βεβαίως. Όλα γίνανε στα σπίτια μας. Δηλαδή, το μόνο που έχει γραφτεί σε στούντιο είναι τα drums, ο Λίνκος ο Βελέτζας. Mm-hmm. Τα έγραψε σε στούντιο στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι γραμμένα στα δωμάτια μας ουσιαστικά. Με πολύ κόπο και προσπάθεια για να μπορεί να βγει το αποτέλεσμα να μην είναι, να μην φαίνεται ότι είναι κάτι homemade. Mm-hmm. Βοήθησε πάρα πολύ σε όλο το... σε όλη την προσπάθεια ο Δημήτρης ο Πολίτης, και ένα τεράστιο ευχαριστώ που παρότι ήταν ένας guest musician, το αγκάλιασε σαν δικό του κυριολεκτικά. Ήταν αυτός βέβαια που μας βρήκε και τον ηχολήπτη, το Γιώργο τον Κράτσα, ο οποίος μας έκανε τη μίξη και το μάστερ καταπληκτικά, με πολύ καλή συνεργασία και πολύ μεγάλη κατανόηση. Ο Δημήτρης Πολίτης έγραψε κιθάρες, ο Πέτρος ο Πρίντεζης έγραψε και αυτός κιθάρες στα home studio ουσιαστικά. Πήρε τα σήματα ο Γιώργος και έκανε αυτό το αποτέλεσμα που χαίρομαι που λες ότι είναι τρομερό. Και τελικά κυκλοφόρησε και έχει πολύ καλή αποδοχή. Δηλαδή... έχει. Mm-hmm. Για πες μας. Έχει πάρα πολύ καλή αποδοχή. Έχουμε καταφέρει να στείλουμε από Νέα Υόρκη μέχρι Γερμανία και παντού στον κόσμο CD μέσω Bandcamp. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μέσα στο Σεπτέμβρη από την εταιρεία, mm-hmm. την Warhol Death Records, το οποίο θα κυκλοφορήσει όλο τον κόσμο και η Ιαπωνία 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και ελπίζουμε και από εκεί να υπάρξει μια θετική ανταπόκριση του κόσμου. Μπράβο, είναι ωραίο που και σε τοπικό επίπεδο βλέπω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι και αυτό που είπες σχετικά με την κριτική που έκανε και ο Θέμης, ότι έχουν μπει μέσα στο υλικό. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το μουσικό κομμάτι, ο οποίος μπορεί κάποιος να το προσπεράσει κιόλας εύκολα, το γεγονός ότι μπαίνουν μέσα στα lyrics, μέσα στους στίχους και αναλύουν το... ολιστικά το δίσκο, είναι ένα καλό σημάδι ότι όποιος πατήσει το play για να ακούσει συνδέεται με αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δύσκολο πάντως κομμάτι το να μπορέσεις να αποτυπώσεις εικαστικά αυτό το αποτέλεσμα. Πες μου λοιπόν ποιος το φρόντισε όλο αυτό, γιατί έχει γίνει και εκεί πολύ καλή δουλειά. Εικαστικά εννοείς με τα artwork κλπ. Ναι. Όλα έχουν περάσει από... είναι δικής μου έμπνευσης. Όσον αφορά εξώφυλλα, φωτογραφίες. Αχα. Ουσιαστικά το Shadow of Another, άμα έχεις μπροστά σου ή όποιος έχει μπροστά του, hardcore, που είναι ένα τρίπτυχο ουσιαστικά, δεν είναι μόνο το εξώφυλλο. Mm-hmm. Το Shadow of Another, η σκιά ενός άλλου δηλαδή, είναι συμβολική. Δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι μέσα στο δίσκο, δεν υπάρχει τέτοιο στίχος. Mm-hmm. Νοηματικά ήταν κάτι που ένιωσα εγώ κυκλοφορώντας έξω, όντας σε μια συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση και έπρεπε να δείχνω έναν άλλον άνθρωπο για να μπορώ να υπάρξω στην καθημερινότητά μου. Και ουσιαστικά σκέφτηκα η σκιά που αφήνω πίσω μου είναι ενός άλλου ανθρώπου, δεν είναι η δικιά μου. Mm-hmm. Και αυτό αποτυπώνεται στο εξώφυλλο, στον άνθρωπο ο οποίος εξαϊλώνεται και γίνεται άγγελος, mm-hmm. στο δέντρο με τα κοράκια που η σκιά του πέφτει κάτω στους θάμνους και
η σκιά των κορακιών είναι, σκιά, είναι ουσιαστικά τα λουλούδια. Mm-hmm. Είναι κάποια υποσυνείδητα έτσι, τα οποία δεν πέφτουν εύκολα στο μάτι. Mm-hmm. Και το ίδιο έχει αποτυπωθεί και στις φωτογραφίες των μελών, όπου είμαστε εμείς φυσιολογικοί και η σκιά μας είναι αυτή με τα όργανα που παίζει ο καθένας. Ακριβώς. Εξαιρετικό, ναι. Προσεγμένο. Το λογότυπο ποιος το επιμελήθηκε, Δημήτρη? Είναι ο Remedy Art Design, ο, ο Γιάννης. Είναι καταπληκτική δουλειά του. Δίνεις, του λες τι θέλεις, του λες τι παίζεις και σου φτιάχνει αυτό που χρειάζεσαι. Για πες μου τώρα, όλο αυτό το πράγμα, έχω πολύ μεγάλη εντύπωση να δω αν θα αποδοθεί και εάν αποδοθεί, τι είναι τρόπο, με ποια μέλη θα μπορούσε να αποδοθεί ζωντανά. Έχετε κάποια σχέδια σε αυτό το κομμάτι? Ας ξεκινήσουμε τις ανακοινώσεις, δηλαδή ουσιαστικά μου κάνεις την πάσα. Λοιπόν, τη θέση του Δημήτρη του Πολίτη, ο οποίος ήταν ουσιαστικά guest για σκοπούς της ηχογράφησης, παίρνει τη σκητάλη ο Γιώργος Θεοδρόπουλος, mm-hmm. από τη Λάρισα. Είναι ένας νέος, ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι καταπληκτικός στην κιθάρα, μαθητής του Δημήτρη του Πολίτη, ο ίδιος μας τον πρότεινε, mm-hmm. Ο οποίος έχει μπει μέσα στο team εδώ και μερικούς μήνες, έχουμε κάνει τις πρόβες μας, έχουμε κάνει την ετοιμασία μας και είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πάρα πολύ πρόθυμος, πολύ ενθουσιασμένος με το project και μαζί με τον Πέτρο τον, Μπρίντεζη έχουμε τις θέσεις των δύο κιθαρών καλυμμένες 100%. Mm-hmm. Στα drums τώρα είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα, είναι ο Θεοχάρης ο Θεοχαράκης, mm-hmm. Ο οποίος και αυτός τώρα που γύρισε από την εργασία του την καλοκαιρινή εντάχθηκε στο σχήμα για να εξυπηρετήσει σκόπους live και επόμενων ηχογραφήσεων που θα γίνουν. Και ο Βασίλης φαντάζομαι στα keyboards, έτσι? Ο Βασίλης στα keyboards σταθερά, mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, ουσιαστικά μας έβγαλε στην είδηση ότι έχουμε drummer καινούριο. Έχουμε drummer, ναι, ναι. Λοιπόν, πρόβες κάνετε, ετοιμάζεστε, αλλά για να πήξετε πού. Ακόμα δεν έχουμε μάθει τίποτα. Η δεύτερη ανακοίνωση, λοιπόν, είναι ότι είναι κανονισμένο το πρώτο μας live. Το πρώτο live φροντίσαμε να γίνει στο Βόλο, ενώ και είχαμε ευκαιρίες να παίξουμε αλλού. Αχα. Στο Καφέ Σαντάν, στις 6 Δεκεμβρίου, αχα. Παρασκευή Αγίου Νικολάου, τριμεράκι. Μάλιστα. Χαμούλης. Καλό date. Ναι, ναι. Πολύ καλό date. Πάρα πολύ καλό. Έχουμε κλείσει με μια φιλική μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, τους Τσίπερ, για να μας ανοίξουν και να κάνουμε παρουσίαση πλήρη του δίσκου, mm-hmm. Και μαζί με τραγουδάκια που κάποιος δεν μπορεί να ακούσει ακόμα και μπορεί να ακούσει σε κάποιον επόμενο δίσκο. Μάλιστα. Τέλεια. Οπότε Καφέ Σαντάν, 6 του μηνός... 6 Δεκεμβρίου, νέος drummer. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και άλλη ανακοίνωση να βγάλουμε? Ιστοσελίδα, φίλε μου, το είπες νωρίτερα και να σου πω την αλήθεια, μπήκα και την είδα και έγινε πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Και αυτή η προσωπική δουλειά από μένα. Έχω φάει τα σαμάρια μου στο PC. Λοιπόν, η πρόσκλησή σου και τη συνέντευξη συνέπεσε με όλα αυτά, η αλήθεια είναι, τελείως συμπτωματικά. Από σήμερα λοιπόν δημοσιεύεται η επίσημη ιστοσελίδα της μπάντας, όπου μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες, να ακούσει μουσική, να δει τα live dates, να αγοράσει merch, να αγοράσει το CD, ό,τι θέλει. Λοιπόν, και τελευταίο να πούμε ότι ό,τι έχει μείνει από merch το οποίο είχαμε φτιάξει στην αρχή όλες αυτές τις προσπάθειες πριν μερικούς μήνες, είναι κοντά στην εξάντληση και πλέον βγάλαμε δεύτερο line από μπλουζάκια, τα οποία είναι πανέμορφα, τα παραλάβαμε χτες, mm-hmm. Και είναι διαθέσιμα από σήμερα για όποιον θέλει να παραγγείλει και θα τα βρει και στην ιστοσελίδα την επίσημη, mm-hmm. αλλά και στο Bandcamp. Και φαντάζομαι όσοι βολιώτες σπεύσουν στις 6 του Δεκέμβρη θα έχετε εκεί πέρα και μπλουζάκια, θα έχετε και CD φαντάζομαι, θα έχετε τα πάντα. Τα πάντα. Ωραία. Για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία σε όλα. Προσωπικά με ενθουσίασε το υλικό.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εύχομαι να σας ζούμε Αθήνα, εύχομαι να σας ζούμε στη Θεσσαλονίκη, εύχομαι να σας ζούμε σε πάρα πολλές πόλεις. Μιλάμε για όλα αυτά, μιλάμε, υπάρχουν συζητήσεις. Να μπορέσετε να σπρώξετε το άλμπουμ όσο το δυνατόν περισσότερο. Μία τελευταία ερώτηση. Κεφάλαιο Ζακ Στίβεν. Πες μου δύο λόγια. Η Σάββαντας είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Ξεκάθαρα, η δεύτερη απέχει πολύ. Παιδικός ήρωας, σαν τραγουδιστής, και ήταν τόσο απλό όσο του να του στείλω ένα μήνυμα, να μου πει στείλε μου το τραγούδι να το ακούσω στο email, και από εκεί και πέρα ήταν μια διάδραση με τον Ζακ, πολύ φιλική, πολύ χαλαρή, πολύ ταυτόχρονα επαγγελματική. Όλο αυτό είχε γίνει μες στην καραντίνα, φαντάσου. Δηλαδή, έχω το υλικό αυτό από το 2020 και καθόταν στον υπολογιστή μου και έγραψε τα μέρη που του ζήτησα. Έγραψε από μόνος του τα χοροδιακά μέρη για το acceptance, χωρίς να το έχω ζητήσει. Έκανε τις πολυφωνίες απίστευτες. Και ήταν ένα, ούτε καν δεν είναι όνειρο, που έγινε πραγματικότητα, γιατί δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα κυκλοφορεί δίσκο στον κόσμο που δίπλα στο όνομά μου θα είναι το όνομα του Ζακ Στίβενς. Και είμαι πολύ περηφανός γι' αυτό και για τα σχόλια που έχουμε αποκομίσει από τα δικά του share που έχει κάνει στα δικά του τα social media, και είναι πραγματικά συγκινητικό. Εύχομαι μακάρι να πραγματοθούν και τα όνειρα και τα μη όνειρα, και να ζήσετε πολύ ωραιότερες στιγμές. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε 6 Δεκεμβρίου, καφέ Σαντάν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά.